Εδώ. Η αύξηση του κορονοϊού έχει θορυβήσει τους πολίτες και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ταξιδεύουν βάζοντας μάσκες και αντισηπτικά. Ναι, ταξιδεύα και εντάξει, είναι καλά για να κάνουμε οι ασφαλείες για την υγεία μας. Ξέρεις, μετά τη φάση του COVID. Με παρημάτες έχουμε αντισηπτικά πάντα μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω θα προσέχουμε και όλα θα πάνε καλά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ταξιδιώτες προχωρούν πριν τις διακοπές σε προληπτικά τεστ. Ενώ ο αναμενόμενος συγχρονισμός προορισμού των διακοπών ευνοεί την μεταδοτικότητα του ιού. Το θέμα είναι από τη στιγμή που πάμε χωρίς να έχουμε, το να γυρίσουμε κορονοϊό δεν μας πειράζει. Άρα θα πάμε διακοπές. Λίγο όσο να πεις, προσέχουμε λίγο. Είδαμε και όταν είχε μέτρα και τα λοιπά, κολλήσαμε όλοι. Αυτό. Εμάς δεν μας ανησυχεί καθόλου. Θεωρώ ότι πλέον είναι κάτι το οποίο είναι σαν μια πολύ απλή ίωση. Οπότε πάμε να περάσουμε καλά και εύχομαι ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα κολλήσουμε. Η έξαρση του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΟΔΗ. Καθώς καταγράφηκαν 16 νέες γεσοληνώσεις σε 923 νέες αγωγές και ο αριθμός των θανάτων έφτασε στους 38 στο διάστημα 22 με 28 Ιουλίου. Όσο αφορά και στους θανάτους, επειδή βάζουμε όλα τα νοσήματα που πιθανόν είναι και θετικοί στον κορονοϊό, ότι οφείλεται στον κορονοϊό, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το σημείο, αλλά σίγουρα επιβαρύνει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Το μεγαλύτερο κίνδυνο πάντως από την έξαρση του ιού αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες. Έχουμε να μην καταστραφούν οι διακοπές οι δικές μας ή κάποιον άλλον συνανθρώπου μας με την υπευθυνότητα που θα μας διακρίνει αυτό το θέμα και βέβαια έγκαιρη θεραπεία για όσους χρειάζεται να την πάρουν, γιατί έτσι θα μειωθεί η βαρύτητα της νόσου. Οι ειδικοί συνιστούν πάντως πολίτες πριν ταξιδέψουν να προχωρήσουν στη διενέργεια τεστ.